Στάση αναμονής, κυρίες και κύριοι, τηρεί το Υπουργείο Παιδείας για την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική η αναγραφή του θρησκεύματος και της ηθαγένειας στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο, στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και στο πληροφοριακό σύστημα MySchool. Εξίσου αντισυνταγματική έκρινε η ανεξάρτητη αρχή και τη δήλωση του μαθητή ότι δεν είναι χριστιανός Ορθόδοξος, προκειμένου να απαλλαγεί από το μάθημα των θρησκευτικών. Πάντως, ο Υπουργός Παιδείας επιχείρησε να κρυφτεί πίσω από το Συμβούλιο της Επικρατείας, λέγοντας ότι εκκρεμεί η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και ότι ώσπου να βγει αυτή, η ίδια δεν θα σχολιάσει την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που θα το συζητήσουμε τώρα. Η Αναστασία Γιάμαλ είναι εδώ μαζί μας. Αναστασία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Νομίζω ότι έχουμε μία απόφαση τομή. Καθυστερημένη τομή, θα πω εγώ, γιατί το ζήτημα με τις ταυτότητες είχε λυθεί εδώ και πόσα χρόνια, δεκαετία. Βέβαια. Πάνω από δεκαετία. 20 χρόνια. 2000 νομίζω. Ναι, σχολείο πηγαίναμε, δημοτικό. Λοιπόν, οπότε είναι πάρα πολύ θετικό το ότι μπαίνει μία τέτοια τομή σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είναι βασικό εν έτη 2019 να μην επιστρέφουμε πίσω, να είναι κατοχυρωμένο ότι αυτό που χρειάζεται είναι ένα σχολείο με σεβασμό στη συνείδηση των πολιτών, στις σκεπτικές τους πεπιθήσεις, και δεν γίνεται να επιβάλλονται, δεν γίνεται αν δεν θες να διδαχθείς τα θρησκευτικά, να πέφτεις θύμα διακρίσεων ή τιμωριών ή να χρειάζεται να εξηγήσεις γιατί. Ιδίως όταν τα θρησκευτικά έχουν το χαρακτήρα που έχουν σήμερα και δεν είναι ένα μάθημα στο οποίο μελετώνται οι θρησκείες, στο οποίο μπαίνουμε στην ουσία του πράγματος. Ναι. Από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι ότι το ενδιαφέρον εφ' εξής θα είναι πώς και κατά πόσο το Υπουργείο Παιδείας θα εφαρμόσει αυτήν την διάταξη. Η κυρία Κεραμέως πάντως σήμερα κράτησε κλειστά τα χαρτιά της και είδα ότι δεν θέλησε καν να πει τη δική της άποψη. Ναι. Είπε ότι θα περιμένουμε την απόφαση του ΣΤΕ και τότε βλέπουμε. Και μίλησε και για άλλες αλλαγές που θέλει αυτά, να κάνει. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να συμπληρώσουμε λοιπόν από αυτό το παζλ. Να σου θυμίσω ότι στην τελετή παράδοσης παραλαβής του Υπουργείου Παιδείας, η κυρία Κεραμέως τότε ήδη από την αρχή, που καθιστά σαφές σε όλους εμάς που ακούμε ότι υπάρχει ένα πλάνο, είχε κάνει λόγο για επιστροφή των ιεροδιδασκάλων στα σχολεία. Καθίσταται σαφές και μετά από τις σημερινές της απαντήσεις σε συνέντευξη ότι η νέα κυβέρνηση οραματίζεται ένα σχολείο που θα κινείται στο τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Ήταν σαφές και από εκείνες τις πρώτες δηλώσεις. Τι είπε όμως σήμερα η κυρία Κεραμέως? Η Υπουργός Παιδείας είπε ότι στόχος της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας είναι η ιστορία να πάψει να είναι κοινωνικού χαρακτήρα και να αναπτύσσει την εθνική συνείδηση. Επίσης προανήγγειλε ότι στις παρελάσεις ο καλύτερος θα σηκώνει τη σημαία. Θυμάσαι εκείνο που είχε περάσει για το δημοτικό, τα παιδιά να περνάνε με κλήρωση, γιατί είναι καλό όλοι να έχουν την ευκαιρία να σηκώσουν τη σημαία και δεν πρέπει, δεν είναι μόνο οι άριστοι πατριώτες, όλοι αγαπάνε την πατρίδα και θα ήθελαν να είναι κοινωνοί αυτής της μεγάλης εθνικής γιορτής και συμμέτοχοι. Λοιπόν, προανήγγειλε μάλιστα η κυρία Κεραμέως ότι το καθεστώς, ότι η αλλαγή σε σχέση με το ισχύον καθεστώς της κλήρωσης για τα δημοτικά θα ισχύσει τώρα από την 28η Οκτωβρίου. Γρήγορες αλλαγές λοιπόν, όπως μας έχει συνηθίσει ότι κάνει η νέα κυβέρνηση. Λοιπόν, και να δούμε και αν θα εφαρμόσει γρήγορα τις αποφάσεις της αρχής. Κάτι το οποίο ζήτησε ο Νίκος Φίλης, ο τομεάρχης παιδείας και πρώην υπουργός, ο οποίος βέβαια άφησε και μερικές σπόντες για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ναι, ναι, προφανώς και άφησε σπόντες. Θυμόμαστε ότι ο Νίκος Φίλης είχε δώσει μία μάχη που του στήχησε πολύ απέναντι στην Εκκλησία και στον διαχωρισμό κράτους-Εκκλησίας. Ένα υπουργείο. Σύπας. Το ρεπορτάζ. Λοιπόν, το ρεπορτάζ, αλήθεια είναι. Ναι. Λοιπόν, ο Νίκος Φίλης είχε δώσει μία μάχη που του στήχησε πολύ. Μία μάχη η οποία τον έβαλε και έτσι στο επίκεντρο με πολύ κακό τρόπο, με αποτέλεσμα να δέχεται συγκλονιστικές επιθέσεις, κατάρες και μία σειρά από ρητορικές οι οποίες ξεπέρασαν κατά πάρα πολύ το μέτρο. Σε κάθε περίπτωση όμως, σήμερα έκανε μία δήλωση και ήταν ευχάριστο που επέστρεψε στις δηλώσεις, γιατί είχε και ένα πρόβλημα υγείας το οποίο ευχόμαστε όλοι να έχει ξεπεράσει. Λοιπόν, είπε ότι
η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έβαλε τέλος σε έναν αναχρονισμό. Mm-hmm. Ήταν μια πολύ μακροσκελής ανακοίνωση, στην οποία έχει σημασία ο κόσμος να ανατρέξει, γιατί βάζει το θέμα σε όλη τη διάσταση ο Νίκος Φίλης. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, λέει ότι έτσι επιλύονται οι εκκρεμότητες για ένα σχολείο δημοκρατικό και κοσμικό, μακριά από παρεκκλησιαστικές επιδράσεις. Αυτό έρχεται σε ευθεία αντίστοιξη με το πλάνο της κυρίας Κεραμέως, και με αυτό κλείνω, για επιστροφή των ιεροδασκάλων στα σχολεία. Σου θυμίζω ότι στο παρελθόν, Γιώργος, τα σχολεία κυκλοφορούσαν και οδηγοί εξομολόγησης. Πράγμα με το οποίο είχαμε ξεμπερδέψει τα τελευταία χρόνια. Μένει να φανεί. Αναστασία Γιάμαλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα σε δούμε το βράδυ με τις αποκαλύψεις σου, με τους εκλεκτούς καλεσμένους σου, Κόντρα 24, τα μεσάνυχτα. Ακριβώς τα μεσάνυχτα, με ένα πολύ πλούσιο πάνελ και με ιδιαίτερη θεματολογία. Σήμερα κάτι μου λέει ότι θα επικεντρωθούμε στη ΔΕΗ. Για να δούμε. Καλή συνέχεια λοιπόν. Ως τις 2 θα εργάζεις, οπότε θα τη χρειαστείς. Καλό κουράγιο. Ευχαριστώ, Γιώργο μου. Κυρίες και κύριοι, λίγες διαφημίσεις και πάλι εδώ.